Λίγο πριν τις 7.30 το απόγευμα τοπική ώρα ολοκληρώθηκαν οι διαδηλώσεις των κίτρινων γυλαίκων στη Λιόν. Ο σταθμός του μετρό στην κεντρική πλατεία Μπελκούρ άνοιξε ξανά και παραδόθηκε στην κυκλοφορία, ενώ οι αρχές ανακοίνωσαν πως οι εκδηλώσεις για την καθιερωμένη και δημοφιλέστατη γιορτή των φώτων θα διεξαχθούν κανονικά. Από τα μικροεπεισόδια που σημειώθηκαν, δύο διαδηλωτές και ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν, ενώ 23 άτομα συνελήφθησαν. Παρόλα αυτά, μία ώρα πριν η πλατεία Μπελκούρ γίνει ξανά προσβάσιμη στο κοινό, τίποτα δεν προμήνυε την ηρεμία που επικράτησε μετά τις 7.30. Προσπαθώντας να διαλύσει τα μπλοκ των διαδηλωτών, η αστυνομία έκανε χρήση χημικών, καθιστώντας την ατμόσφαιρα αποπνικτική και μάλιστα στο πιο πολυσύχναστο Σάββατο της χρονιάς για τη γαλλική Μεγαλούπολη. Η διαδήλωση των κίτρινων γυλαίκων στη Λιόν έφτασε μέχρι τη γέφυρα Γκιγιοτιέρ στο κέντρο της πόλης, ερχόμενη αντιμέτωπη με τα μπλόκα των αστυνομικών. Αυτή ήταν η σπίθα που άναψε τη φωτιά των επεισοδίων, με συμπλοκές και αρκετές συλλήψεις. Várias detenções desde Lyon para a Euronews, Rodrigo Barbosa.